η Ζωέ Πρέ και στο σημερινό επεισόδιο αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο κάντε subscribe σε αυτό το κανάλι γιατί πρέπει να γυρίσουμε στο YouTube του 2005 που όλοι λέγαμε κάντε like και subscribe Αυτά. Στο σημερινό επεισόδιο έχω μαζί μου μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη του ελληνικού YouTube τη φίλη μας την Ελισάβετ Γεια! Yeah. Τη Σενιόρα Έλλης που είναι και πολύ Σενιόρα και πολύ Έλλης mm. <laughs> Καλώς ήρθες, Σενιώρα. Τι κάνεις? Καλώς βρήκα. Είμαι πολύ ωραία. Εδώ πέρας αυτό το χόρτον υπέροχο. Δεν χρειάζεται να με κλείψεις. Ήρθες. Τι? <laughs> 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 δεν χρειάζεται να με κλείψεις. Όχι, δεν θα κλείψω. <laughs> αφού έτσι νιώθω. Νιώθω... Wow. Δεν είναι πολύ vintage εδώ... Περίεργα, όχι vintage, είναι... Είναι πολλά πράγματα. Έχει κόμικ, πράγματα, vintage, ζωγραφιές. Έχει ένα ροζ mix. ναι Πες μας λίγα λόγια για σένα, ρε παιδί μου, για κάποιον που μπορεί να μην σε ξέρει Το ανίδεο. Το ξέρω. Γι' αυτό ναι. ήρθα, έρχεστε εδώ για να σα πιέζω. <laughs> ε, λοιπόν, είμαι κοπέλα, 23 χρονών. Πιτσιρίκη. Ε, κάνω πολλά πράγματα γενικά. Πάω από εδώ και από εκεί. Κάνω ταξίδια στους φίλους μου. Ε, βγαίνω συνέχεια έξω. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα και τα κάνω μέτρια. Αλλά περνάω καλά και αυτό με ευχαριστεί. Τελείωσα το παιδαγωγικό τοπιθήτα. Σπούδασα και λίγο η έξυπνη Και Α, ασχολούμαι με τα social media από το 2014. Το 2014, okay. δηλαδή ήσουν πέντε χρονών ας πούμε... <laughs> ναι. Πόσα ήσουν, Όντω, 16. Δεκαέξι. Δεκαέξι. Άρα είσαι από του πρώτου YouTubers. Και ήσουν και πάρα πολύ μικροί. Mm. Γιατί εκείνη την περίοδο ήταν όλοι οι μαντράχαλοι που mm. ήταν στο ελληνικό YouTube. Ναι. Mm. Αυτό. Και λίγε κοπέλε ήταν. Και... Μεγαλύτερε όμω. Ναι, ναι. Και κυρίω Beauty. Ήμουν από τα πρώτα κανάλια που έκανα vlogs και lifestyle και πιο QA και τέτοια. Γιατί πάω πρώτη μέρα στο σχολείο. Ναι, αυτά. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Γενικά, έχει ένα πολύ από τη μία χαρακτηριστικό κανάλι, το οποίο είναι. Έχει μείνει, ρε παιδί μου. Λέμε σε Νιώρα Έλλη, φανταζόμαστε έναν πολύ συγκεκριμένο στυλ. σε τύπου Έμμα Chamberlain, αλλά πριν την Emma. Μακάρι, θα το θέλω πάρα πολύ. Ναι, αυτό είσαι. <laughs> <Δεν εννοείς. laughs> νομίζω ότι παίζει να σε είδε και να σε αντέγραψε, ας πούμε. Α, κοίτα, δεν έχω συνεργαστεί ακόμα με Louis Vuitton, Vogue. Εντάξει, στην Ελλάδα, αυτά... αγάπητη περίπτωση. Σε λίγο. Μακάρι. Ξεκίνησες πολύ μικρή. Mm. Ε, Θεωρήσω ότι σε επηρέασε αυτό η, πολύ προ... η μεγάλη προβολή που είχες... γιατί νομίζω πολύ γρήγορα ανέβηκε στα νούμερα στα τότε. Ήσουν γνωστή. Εγώ σε ξέρω. Ναι. <laughs> ναι. Σε ήξερα που δεν έβλεπα ελληνικό YouTube. Ναι, ναι. Για τότε όντω. Δηλαδή μέσα σε, ένα, δύο χρο... μέσα σε ένα χρόνο είχα δέκα κάπα, ξέρω εγώ. Που τότε ήταν. Τότε ήταν 100 10 κάπα. Ίσχυς... Κάτι ναι. τέτοιο. Και επειδή αυτό ήταν κάτι καινούριο και δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε ανταγωνισμό ουσιαστικά, ε, γι' αυτό πέτυχε. Γιατί ουσιαστικά έβλεπα έξω ότι παίζει και το έφερνε εδώ. Το έφερε πρώτη στην Ελλάδα, μπρο. Ε, ναι. Περίπου. Ε, και ε, αυτό. Τι με ρώτησε, ήταν δύσκολο. Όχι, άμα σε επηρέασε κάπω, αν νιώθει ότι σε έχει επηρεάσει, ρε παιδί μου, το ότι ξεκίνησε από μικρή. Ναι. Γιατί ξαφνικά στα δεκάξι σου, όταν αποκτά μια προβολή Α, ναι. και ήταν και τότε στη φάση που δεν ήξερε ότι ό,τι τραβάμε μένει για πάντα στο Ιντερνετ, ό,τι και να γίνει. Το σκεφτόμουν. Να το σκεφτόσουν. Ναι, και κοίτα. Γενικά, ε, απλά ξεκίνησα να βλέπω YouTubers, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα Ήμουν εθισμένη και μετά άρχισα να μου έρχονται ιδέες Άρχισα να με φαντάζομαι σε αυτό το ρόλο Και ε, το ξεκίνησα και σαν business plan γενικά Α, δηλαδή... το, το σκέφτηκες επαγγελματικά από τότε Ναι, δηλαδή ήξερα ότι θέλω αυτό να κάνω στη ζωή μου γενικά Γιατί έβλεπα τους YouTubers στο εξωτερικό που το έκαναν και λέω Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ δημιουργικό και από το δημοτικό έκανα βιντεάκια γενικά. Είχα Τι... ένα Sony Ericsson έτσι χοντρό, τραβούσα τους φίλους μου και μετά έκανα τρία... τα ένωνα ξέρω εγώ. Στο Movie απλά. Maker. Mm -mm, στο κινητό, σε μια εφαρμογή που είχε το κινητό ξέρω εγώ. Και έκανα έτσι αστεία βίντεο. Άζα. Από μικρό παιδί στο κουρμπέτι, λοιπόν. Ναι, ναι, μου άρεσε το βίντεο editing. Θυμάσαι ποιον είχε δει και είχε επηρεαστεί και είπε Θα κάνω το πρώτο μου βίντεο. Ωραία ερώτηση. Ε, όχι. Πολλού. Ζωέλα. Αλήθεια. Ε, Αυτέ κοιτούσα τότε. Ήου. <laughs> Βέβαια να μου πει, ήσουν 16 χρονών κοπέλα. Δε, γιατί δεν σ' αρέσει. Καθόλου δεν μου αρέσει η Ζωέλα. Γιατί. Με <laughs> εκνεύριζαν, παιδί μου, ήταν πολύ posh. Τι είναι αυτό πολύ. Καθώ πρέπει. Ναι, και δεν περνούσαν και κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα. Α. Ήταν okay. πολύ ανάλαφρη, πολύ. Okay. Εμένα ανάλαφρο αυτό ήταν απλά χαρούμενη. <laughs> Όντω. <laughs> και τσιλ. <chill. laughs> Θεωρεί ότι τότε είχε κατάθλιψη, α πούμε. Ο, κλινικά δεν είχα ποτέ κατάθλιψη. Γιατί δεν σου... μου αρέσει να το λέω και να μην έχω γενικά. Ναι. Θεωρώ ότι την... είναι εντάξει. Ε, μπα πιο, οι πιο dark στιγμές μου ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου και στο τρίτο έτος. Αυτά. Θα ήθελες να μας πεις για τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ναι. Πες μας. Απλά δεν είχα φίλους, ούτε φίλες. Παρεξηγηθήκαμε. Έκανα κάτι και όλες σπάστηκαν μαζί μου, δεν μιλούσανε. Και απλά πήγαινα στο σχολείο και ήμουν μόνη μου. Και ήταν χάλια. Και έτσι μιλούσα λίγο, αλλά ένιωθαν επιθύμητη τέλος πάντων. Για ένα χρόνο ολόκληρο. Και το χειρότερο ήταν ότι έτσι προσπαθούσα λίγο να τις μιλάω στις φίλες μου και τέτοια, αλλά δεν με κοιτούσανε, με απέφευγαν, ένιωθα χάλια. Mean αυτό. girls φάση. Ναι, αυτό. Ωραία. Αν ε, συμβούλευε τον ε, νεότερο εαυτό σου, γιατί πολλά παιδιά μπορεί να μας βλέπουν τώρα και να περνάνε μια αντίστοιχη φάση, τώρα ως μια μεγάλη Ελισάβετ, τι θα mm. σου έλεγες για τότε ας πούμε. Δεν αξίζει να δίνεις σημασία ή όντω έχεις κάνει λάθος. Ε, θα έλεγα να κάτσω λίγο μόνη μου να το δω λίγο πιο λογικά το πράγμα να σεβαστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή δεν με θέλουν για τους λόγους τους ε, και να προσπαθήσω να βρω να κάνω πράγματα που μου αρέσουν δηλαδή να κάνω κάτι δημιουργικό να ζωγραφίζω, να κάνω κάτι με τα μαθήματα να ξεκινούσα κάποιο, κάποια δραστηριότητα να έβρισκα νέους φίλους ίσως, ίσως που να με αν και εγώ αυτέ ήθελα. Ε, και ναι. Έχω ξεχάσει το αίσθημα του να μην υπάρχω στο ίντερνετ. Δηλαδή, όταν με σκέφτομαι πλέον, σκέφτομαι όλο αυτό που έχω χτίσει. Γιατί πιο πολύ ταυτίζομαι με αυτό. Το κάνω και τόσα χρόνια, 7. Δηλαδή, είναι η μισή μου ζωή σχεδόν. Το 1 τρίτο τη ζωή μου είναι. Είμαι 23. Oh, okay. Είναι το 1 τρίτο τη ζωή μου. Και είναι τα χρόνια που θυμάμαι κιόλα. Γιατί από πιο πριν. Εντάξει, θυμάμαι κάποια πράγματα. Αλλά το έχω βάλει πάρα πολύ. Έχω ταυτιστεί με αυτό το χαρακτήρα που έχω δημιουργήσει. Και τώρα τελευταία, φέτος, το 21, έκανα πέντε βίντεο μόνο, ας πούμε, και ήμουν λίγο πιο ανενεργή. Γιατί συνειδητοποιήσα αυτό το πράγμα ότι δεν θέλω να δω πώς είναι να ζω χωρίς να έχω μια κάμερα απέναντί μου, κατάλαβε. Απλά να βλέπω, να μιλάω με κόσμο, να γνωρίζω παιδιά. Γιατί και στο σχολείο και στη φοιτητική ζωή που ήμουν τώρα, ε, ήταν περίεργο να πηγαίνω στη σχολή να με κοιτάνε, να πηγαίνω σε πάρτι να με κοιτάνε, να μου μιλάνε. Είναι να μην σωτήχη. ξέρω εγώ πολλά άτομα και να με ξέρουν αυτοί. Και επειδή μοιράζομαι και πολλά πράγματα γενικά στο ίντερνετ προσωπικά... Και δεν το μετανιώνω, αυτό το content μ' αρέσει. Ε, Πολλέ φορέ μπορεί να έρθει σε άβολε καταστάσει. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Άρα Αυτά. δεν έχει μετανιώσει ποτέ το overexposure που. Όχι, όταν το μετανιώνω, απλά κατεβάζω τα βίντεο. <laughs> Κύριε μου. <laughs> όπως έχει το κατεβα... έχω κάνει... έχει κατεβάσει βίντεο. Ε, πριν ένα μήνα κατέβασα 200 βίντεο. Τι? Από τη φοιτητική μου ζωή. Ο Σέιν σχεδάν... Ντόσον. Το ένα είναι το γνωστό το... βίντεο. Ο Σέιν ήταν. Ο Σένιν έχει βρει τα πάντα, βασικά. Αλήθεια. Όχι, είχε βρει πάρα πολλά. Γιατί, τέλο πάντων, μην το συζητήσουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Μάλλον για του ίδιου λόγου θα τα σβήσαμε, δεν ξέρω. Όχι, καμία σχέση. Αυτό θα είχε σβήσει. Θα πήγαινε δικαστήρια. Ναι. Οκ, οκ, κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Εγώ θα πήγαινα για άλλο λόγο δικαστήριο. Τώρα στα κοντά. Τέλο πάντων, ο λόγο είναι καλύτερα να το πούμε. Είχε περάσει κάποια φάση, ρε παιδί μου, που παίρνει λίγο ζω στη φάση σου. Και είναι λογικό. Γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί να μεγαλώνει και από έφηβος να μπαίνει σιγά σιγά στην ελληνικίωση στην ε... ελληνικίωση, φαντάξει, λόν <laughs> να μπαίνει σιγά σιγά στην ελληνικίωση φαντάσου λιγάκι όλοι μας αν από τα 16 μέχρι τα 20 είχαμε τη ζωή μας στο ίντερνετ τι μαλακίες θα είχαμε ανεβάσει ή πράγματα που θα τα είχαμε μετανιώσει ή οτιδήποτε τέτοιο mm, I know Ναι Θε να μα μιλήσει λίγο για αυτή τη φάση σου, πώ τη βίωσε. Ακόμα νιώθω το βιώνω αυτό. Okay. Καταρχήν. Και νομίζω ότι το βιον Δηλαδή, όσο μεγαλώνω, θα κριντζάρω με τα προηγούμενα πράγματα που έκανα. Νομίζω είναι λογικό. Και το έχω αποδεχτεί. Και δέξει, λίγο πιο έντονα, ήταν τότε στο τρίτο έτος που, μάλλον γιατί το, για το, το Που, που πήγε στο πρώτο σου πάρτι. Θα... <laughs> όχι πρώτο. Ε, πρώτο τραν φεστιβάλ ήταν. Τρανς, ναι. όχι με τη δική μα έννοια αυτού του καναλιού LGBTQI, με την έννοια τη μουσική τραν. Ναι, αυτό. <laughs> Δεν μετανιώνω για τίποτα. Γιατί έμαθα μέσα από όλα αυτά τι να κρατάω για μένα, τι να μην μοιράζομαι. Το πιο δύσκολο είναι όταν μπλέκονται τα λεφτά σε αυτό το θέμα. Όταν ε, ε, εγώ από τη στιγμή που θέλω να είναι η δουλειά μου αυτό το πράγμα, έχει ένα αντίκτυπο. Άμα επιλέξω να ανεβάσω κάτι θα το δουν οι εταιρείε που πιθανόν να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Αλλά άμα να βάζω κάποια πράγματα, δεν θα θέλουν μετά να συσχετιστούν με το περιεχόμενό μου. Βέβαια, εδώ συσχετίζονται ήταν... με πολύ χειρότερα άτομα. ναι, δεν ξέρω. Αλλά είναι το κάθε brand του όρου που βάζει. Και εντάξει, μαλακίες λέω και το ακόμα πιο δύσκολο για μένα είναι και το response του κόσμου. Ειδικά όσο πιο μικρή ηλικία έχει, τέλο πάντων. Όταν ανακαλύπτει τον κόσμο, που συνέχεια τον ανακαλύπτει, αλλά τέλο πάντων. Εσύ, νιώθω ότι εσύ σε εκείνη τη φάση, σαν να γύρισε ο κόσμο σου, αυτό μου έβγαζε σε μένα, ότι ξαφνικά από εκεί που ήσουν. σαν να άνοιξε τα μάτια σου. Σαν ναι. να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Ναι. Φάνηκε η διαφορά σου ήταν 180 μοίρε στροφή. Ναι, ναι. Από εκεί που ήσουν σε ένα συγκεκριμένο στυλ, ξαφνικά. Who is that? Κοίτα, το βασικό ήταν ότι σταμάτησα να είμαι θρησκευόμενη. Γιατί ήμουν πολύ θρησκευόμενη. Και τότε, λίγο καιρό, ένα χρόνο πριν από όλο αυτό, ήθελα να γίνω μοναχή. Γενικά. Legit. Ήθελα να γίνω μοναχή. Είχα αρχίσει και την προετοιμασία. Είχα διώξει τα χρωματιστά ρούχα. Τι? Είχα διώξει τους δονητές μου. <laughs> Πού τους, έ, τους έστειλες στο σχολείο? Σε μια φίλη φίλη και τέτοια. <laughs> ναι. Και τους θέλω πίσω, αλλά τέλος πάντων. <laughs> Αν ακούει φίλη, <laughs> να στείλει μήνυμα στο κανάλι να το λύσουμε. Ναι, οπότε ήταν... Φάνηκε όντω έντονη αυτή η διαφορά γιατί εκεί που ήμουν full Jesus Ήμουν χριστιανή Ορθόδοξη, τέλο πάντων. Τέρμα. Ναι. Ε, και μετά. Μπα. Θυμάσαι τη στιγμή που. από εκεί που ήσουν. Ε, που άλλαξε, παιδί, με αυτό το πράγμα. Τις, ναι. Τι στο. Κοίτα, εγώ πάντα αμφισβητούσα τη θρησκεία γιατί αυτό με έκανε να δυναμώνω την πίστη μου γενικά. Ναι. Γιατί πάντα όταν έλεγα ότι πιστεύω, υπήρχαν αντίλογοι από ναι, παντού. Ναι, πάντα και τσακώνεσαι. Και εγώ είμαι από αυτούς που τσακώνονται. Ναι. <laughs> ναι. Ε, και εγώ πάντα ήθελα να μου παραμείνω στην πίστη μου, οπότε πάντα έβρισκα κάτι να απαντήσω. Και στην τελική δεν με ένοιαζε αν ήταν αληθινό ή όχι. Εγώ περνούσα καλά με την πίστη okay. μου. Αυτό. Ερώτηση: Εσένα υπήρχε στην οικογένειά σου αυτό. Τέρμα. Mm συστηματικά πηγαίναμε Κυριακή, κάθε Κυριακή σε ένα μοναστήρι, εξομολογούμουνα, πήγαινα σε ομιλίε, άκουγα ομιλίε πατέρων, Πατέρα. παπάδων. παπάδων ναι. ε, συνέχεια. Και όταν έφυγα και από το σπίτι μου, εγώ συνέχισα να ασχολούμαι, γιατί είχα μάθει έτσι να βοηθιέμαι, να εμπνέομαι. Δηλαδή, σε θεματολογ... θεμα... Το περιεχόμενο Μ' αρέσει κάπω, είναι έτσι αυτό το spiritual που μιλάνε ναι. για τη ζωή, για το θάνατο, ναι. μιλάνε για τα πάντα. Δεν μιλά για το κομμάτι τη εκκλησία που είναι. Όχι, όχι, όχι. Για το πιο spiritual, ναι, θε... για όλο κομμάτι. Όχι, για το γενικά τη θρησκεία, σαν θρησκεία. Εγώ στήκους. κρατούσα πιο πολύ το spiritual κομμάτι. Που απλά επειδή δεν ακού συχνά, ούτε στο σχολείο δεν μα μιλούσε κανεί για το θάνατο, για τι σχέσει τι ανθρώπινε, για ψυχολογία και τέτοια, για τη χαρά, για τη λύπη. Όλα αυτά δεν τα άκουγα από κάπου. Δεν άκουγα επιστήμονε, α πούμε. Ψυχολο... Άκουγα και τέτοια, αλλά πιο ναι. λίγο. Έμαθα ε, μέσα από εκεί πέρα να μορφώνομαι ε, για όλα αυτά. Εκεί όταν τελείωσα το σχολείο, συνέχιζα από εκεί πέρα να. Άρα ακούγε και τον ε, Κονάνο. Ναι, εννοείται. Σίγουρα. Τον Ο τύπος ήταν από κοντά, νομίζω. Ναι. Γενικά. Ναι. Και για μένα που δεν πιστεύω, είναι πολύ συμπαθή τύπο. Ναι, ναι, είναι. Τον ήσουν ορίστα. Ε, είχα πάει σε ομιλία του. Of course. <laughs> <laughs> yes. Ωραία. Ήθελα να εξομολογηθώ και σε αυτόν, αλλά τελικά δεν έκατσα. Δεν σου έκατσε. <laughs> Όχι. <laughs> θα το έκανα. Δεν τον κυνήγησα πολύ. Ήθελα πιο πολύ. <laughs> τώρα δεν θα πήγαινα. Τώρα αντέξει. Ε, άρα, από μικρή μεγάλωσε μια οικογένεια που πίστευε. Πίστευε, θα φανταστώ πολύ, και στα μαρτία. Είχε στη... μεγάλωσει ναι. την τύψη κι εσύ. Δυστυχώ, ναι. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει. Κι εγώ είμαι από πολύ θρησκευόμενη οικογένεια. Είμαι δηλαδή. <laughs> Αυτή είναι η οικογένεια. <laughs> ε, αλλά. <laughs> Ε, μου έχουν μείνει και εμένα κάποια κατάλοιπα ενώ δεν πιστεύω αιώνε. Τύπου από το δημοτικό και μετά εγώ δεν πιστεύω. Mm -hmm. Οπότε σου μένουν κατάλοιπα. ακόμη και σήμερα. Φουλ. Mm, και είναι ένα από του λόγου που θέλω να πάω πολύ μακριά από την Ελλάδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί σε φάση στην Ασία, κάτι τέτοιο. Κάτι που που έχουν έχουν τελείω άλλο πολιτισμό, κουλτούρα, πνευματικότητα. Όλα αυτά είναι τελείω διαφορετικά γιατί εδώ πέρα είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο και με την πολιτεία και με παντού, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Ναι. Και ειδικά αυτό και... και, με την οικογένειά μου συνεχίζει να είναι σε αυτό το κύκλο και θέλω να επικοινωνώ με την οικογένειά μου, οπότε συνέχεια Προσπαθείς αναβιώνεται να... αυτό το πράγμα, κατάλαβες triggering λίγο είναι αυτό. Είναι λίγο triggering, ναι. Δηλαδή θέλω να καθαρίσει τελείω από όλο αυτό με την αμαρτία και τι ενοχέ και την τροπή. Και... Φίλε, με αυτό όμω μεγαλώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά εσύ που ήσουν λίγο πιο μέσα σε αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλει αρκετή ψυχοθεραπεία για να φύγει από αυτό. Ψυχοθεραπεία ή απλά πάρτι. <laughs> <laughs> και, και, αυτό. Και φίλου που. Και φίλου που, που δεν, είναι, δεν έχουν κόμπλεξ του τύπου Α, σου αρέσει το σεξ ή Α, θε να κάνει σεξ ναι. Κάθε μέρα. Ναι, 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 Θυμάσαι τη στιγμή που σου γύρισε, που είπες, ξέρεις κάτι. Δεν πιστεύω. περνούσα πολύ ωραία. Ε, στη φύση ήμουνα. Και μ, απλά έτσι σκεφτόμουν διάφορα πράγματα. Και σε κάποια φάση μου έρχεται μια σκέψη και λέω... Λες να μην ισχύουν όλα αυτά και τόσο ή λες να μην με βοηθάει πλέον όλο αυτό φαντάστηκα τη ζωή μου χωρίς όλα αυτά και μου φάνηκε full ενδιαφέρον η ζωή μου χωρίς όλα αυτά απλά αυτό, τόσο απλό δηλαδή οκ okay, όλο αυτό δεν χρειάστηκε ας πούμε κάποιο επιχείρημα του τύπου τα παιδάκια στην Αφρική πεθαίνουν άρα Ούτε δεν υπάρχει καν... Θεός Ήτανε όχι το... όχι όλα αυτά Ακόμα και τώρα μπορώ να τα καταρρύψω σκεπτόμενοι ως πιστή, θυμάμαι τι έλεγα πάντα σε αυτά. Οκ. Okay. Ναι. Ότι οι, οι, αδύναμοι πρέπει να υποφέρουν για να πάνε στον παράδεισο. Όχι, όχι. Ότι ο Θεός... <laughs> ο Θεός... Έχει ένα σχέδιο για όλους. <laughs> <laughs> όχι. Ε, είναι σαν να ράβει ένα χαλί από πάνω και εμεί βλέπουμε μόνο τα ξέφτια από κάτω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει. Οπότε τα παιδιά στην Αφρική είναι αυτά τα ξέφτια. <laughs> Δεν Ωραία. ξέρουμε τι κάνει. Να. Αυτό εγώ είχα ακούσει. Αυτό. Ωραία. Να, δεν ξέρω. Ωραία, Ωραία μάλιστα. Ναι. Άρα εκεί συνειδητοποιήσω ότι ξέρει κάτι. ίσως είμαι. ίσως και να είναι κατάλληλο από την οικογένειά μου τελικά όλο αυτό και να είναι ο μόνο τρόπο να νιώθω μέλο κάπου. Παίζει αυτό καθόλου. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ε... Γιατί πολλέ φάσει περνάμε, α πούμε, που είμαστε σε καταστάσει απλά γιατί νιώθουμε ομάδα. Ναι. Και ειδικά σαν έφηβες. Όντως, όντως. Αυτό το συνειδητοποίησα μετά από καιρό, μετά από μήνες, όταν... Ε, εντάξει, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα βασικά, γιατί ένιωθα αβοήθητη. Δηλαδή, πάντα τον προσευχόμουν, ένιωθα πάρα πολύ ωραία και τέτοια. Και μετά δεν ήξερα τι να κάνω, απλά ήμουν σαντ. Είχε ελπίδα ότι Έτσι είναι ο κόσμο γενικά. Απλά είναι σαν. Δεν προσέχονται. Και. Τι. Τι θυμάμαι τώρα. και. Ναι, ήταν. Ένιωθα απλά μόνη μου. Γιατί ξέρω, άμα πιστεύει στο Θεό. Ακόμα και όταν περπατά στο το βράδυ. Ε, λε την προσοχή και λε, με προστατεύει κάποιο. <Τ Holiday> ναι, αλλά να σου πω Τα κάτι. Με την ίδια λογική δεν θα προστατευόντουσαν όλοι και δεν θα υπήρχε κακό. Τέλο <Τι Τι> πάντων. <Τι Είναι ανάλογο το τι εννοεί προστασία. Γενικά. <Τι Τι> Τέλο <Τι> πάντων. <Τι> Θέλει <Τι> να κάνουμε συζήτηση. Όχι, όχι, όχι. Να γυρίσει το πανεπιστήμιο. Είναι αυτό. Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Ε, Έγινε και vegan σε κάποια φάση. Ήμουν από Δευτέρα και μέχρι Τρίτο Έτο. Είχα φάει πέντε φορέ κρέα, έτσι, επειδή μου έδωσαν Και τώρα συνεχίζει κανονικά. Ήμουν vegetarian, sorry. Vegan ναι. ήμουνα. Προ το τέλο. Όχι, όχι. Vegan ήμουνα για ένα μήνα. Για δύο μήνε. Δηλαδή ήμουν Ανα vegetarian περίοδος. και ένα περίοδο έλεγα τώρα vegan. Και γενικά τώρα τρώω σε μεγάλη βάση vegan. Μ' αρέσει το τυρί, ωστόσο. Ε, αλλά και αυτό έτσι. Προσπαθώ λίγο να μην το παίρνω και τόσο συχνά καθημερινά. Και το κρέας το αποφεύγω όσο μπορώ. Μ, τρώω μόνο με κόσμο κυρίως, δηλαδή μόνο μου δεν θα κάτσω να πάρω κρέας. Okay, Αλλά άμα ναι. είμαι έξω και είναι πολύ μακριά κάτι, ένα φαλάφα ή κάτι, ε, μπορώ να πάρω. Και επίση, δοκιμάζω και ένα πολύ ωραίο φαγητό. Okay, πούμε, κατα... ιδιαίτερο. Κοκκινιστό. Ε, που δεν το έχω δοκιμάσει. Και επίση, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην υποστηρίζω τη βιομηχανία. Οπότε, ναι. άμα είμαι σε ένα. Άμα ψήνουν οι φίλοι μου ή η οικογένειά μου και ήδη τα έχουν αγοράσει τα κρέατα, ήδη θα τα φάνε. Ναι. Μπορεί να δοκιμάσω. Γιατί δεν δίνω τα χρήματά okay, μου, ναι. τα έχουν δώσει άλλοι. Και να μην το φάω θα το φάει η αδερφή μου, ξέρω εγώ. Ναι. Ή ο φίλο μου. Τι κάνει η Αντριάννα. <laughs> η Αντριάννα. Μία γλυκούλα μου. Είναι πανέμορφο παιδάκι. Ναι. Όλε οι αδερφέ μου είναι γαμάτε. Η Αντριάννα τώρα πάει δευτέρα ηλικίου. Μαλάκα, μεγάλωσε. Ναι. Η Θεανό είναι η τρίτη γυμνασίου που σου μοιάζει φουλ, Θεανό. Δεν ξέρω αν την έχει δει. Και τη το λένε και στο σχολείο. Εντάξει. Μοιάζεται πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στη Θεανό που είμαστε ίδιε και είμαι σίγουρη <laughs> ότι είναι πανέμορφο το κορίτσι. <laughs> Δείξτε μου μετά. Πριν. Δεν μοιραζόσουν τόσο προσωπικά πράγματα όσο μοιράζεσαι τον τελευταίο καιρό. Έχουμε είναι. καταλάβει λίγο ότι έχει πονέσει αυτή, αυτή την περίοδο. Συνειδητοποιεί λιγάκι ότι χωρί να μιλάμε, ξέρω για σένα. <laughs> Δεν το θέλω Είναι πολύ περίεργο. Λίγο creepy. Είναι. Και είναι creepy. Εκτό από εμά, το ξέρει και το κοινό σου. Πώ σε κάνει να αυτό, Ρε. Είναι λίγο περίεργο. Από την άλλη, νιώθω απλά λε και έχω πολλού φίλου. Γιατί, για παράδειγμα, πάω έξω σε κλαμπ και με ρωτάνε, Ελισάβε, τι έγινε καλά, είσαι τώρα, τι έγινε με αυτό, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι άμα όλο σε παρακολουθεί και όντω ενημερώνεται και νοιάζεται και τέτοια. Γιατί κι εγώ παρακολουθώ άλλου Youtubers. Όντω νοιάζονται πάντως, να ξέρει. Μμ, mm, το νιώθω. Ρε, φορέ έχω κλάψει από συγκίνηση όταν συναντάω από κοντά άτομα και μου λένε κάποια πράγματα. Δηλαδή. Και σου λέει, επειδή κι εγώ είμαι. Ταυτίζομαι με αυτού, γιατί κι εγώ είμαι fan girl από πολλά άτομα. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή κι εγώ, ειδικά όταν πήγαινα σχολείο. Ένιωθα φίλε μου τι YouTubers που έβλεπα. Φουλ και με επηρέαζαν πάρα πολύ Οπότε το καταλαβαίνω πάρα πολύ Έχω επιλέξει να το παίζω αυτό και από την άλλη πλευρά Της δημιουργού και να είναι το κοινό απέναντί μου Και εντάξει κάποιες φορές νιώθω ότι κάνω over sharing Πώς να το πω Ναι over sharing Αλλά στην τελική περνάω πράγματα που περνάνε όλοι okay, ναι. Όλοι πονάμε Mm. Τι ενοχλεί λίγο όμω που μπορεί να είσαι κατά, να έχει χωρίσει μόλι, να έχει γίνει οτιδήποτε και θα σου στέλνουν μηνύματα γιατί χώρισε, τι έγινε. Πάλι καλά, δεν είναι τόσο κατηνίστικο το κοινό μου. Αυτό είναι τέλειο. Ναι, ναι. Ούτε μένα είναι, παιδιά, εντάξει, mm. δεν το είπα γι' αυτό. απλά Respect. Ναι, όντω. Αυτό είναι πολύ. Mm. Άρα δεν είσαι σε αυτή τη φάση. Απλά σου στέλνουν όλα καλά μπρο. Ναι, μου. ναι. Ε, Κατινίστηκα, μου στέλνουν άτομα που δεν με ακολουθούν. Που απλά έτσι. είδανε τα story. Ναι. ή έρχονται, μια στο τόσο στο προφίλ μου και απλά βλέπουν κάτι και λένε Τι έγινε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κατινίστικο. Οκ. Okay. Άρα, είσαι πολύ OK με το ότι μοιράζει πολλά από τα προσωπικά σου. Δεν σε πιάνει αυτό. Γιατί εγώ πολλέ φορέ έχω φόβο, α πούμε, ότι. Α, μην τα πω όλα και αυτό. Και νιώθω, ότι, νιώθω πολύ ότι εκτίθομαι. Mm. Είναι. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Όχι, καταλαβαίνω. Ε, τώρα τελευταία. επειδή γνώριζα άτομα που δεν με ήξεραν. Και τα συμπαθούσα, ξέρω εγώ, ήθελα να γίνουμε φίλοι, κάτι τέτοιο. Και μετά αυτά τα άτομα πήγαιναν και έβλεπαν όλο το περιεχόμενό μου. Και ήταν σαν να ή, ήταν πάρα πολλά βήματα μπροστά στο πόσο με ξέρουν Aha. σε σχέση με το πόσο τους ξέρω εγώ. Ναι. Και εκεί φρήκαρα λίγο. Γιατί λέω, άμα κάποιος κάτσει και δει το περιεχόμενο μου, όντω μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Μα... Λες και... και επειδή... Λε και έχουμε αράξει 10 ώρε, ξέρω εγώ, και του έχω πει πράγματα για τη ζωή μου. Και εγώ, όταν θέλω και εγώ να συσχετιστώ με έναν άνθρωπο, που δεν το κάνει αυτό, που είναι ανώνυμος ας πούμε, ή που είναι στα social media μόνο για τη δουλειά του. Που όσο μεγαλώνω, γενικά βλέπω ότι οι πιο ενήλικες, ε, mm. Το mm. χρησιμοποιούν κυρίω για τη δουλειά, δεν κοινοποιούν πράγματα. chill γενικά. Είναι ένα προφίλ με δύο φωτογραφίε <laughs> ναι, ναι. από το 2011. <laughs> Και αυτό εμένα με, αρέσει, με αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω γενικά. Έλα το θεσσαλνικιώτικο. Δεν mm. <laughs> <laughs> με αρέσει. <laughs> Και γι' αυτό και εγώ τώρα έσβησα, είχα 600 απόσταση το είναι, Instagram, άφησα 50. Γιατί λέω, άμα με γνωρίσει τώρα κάποιο, γι' αυτό το έκανα. Δεν θέλω να κάτσει και να με στοκάρει και να καταλάβει και να... για μένα. Θέλω να... Ναι, το πώς είμαι τώρα, ας πούμε, όχι αυτό, είναι τα Αυτό, 16. γιατί είναι παρελθόν. Ό,τι υπάρχει στο Media είναι παρελθόν. Και... Κάθε μέρα είμαστε κι άλλοι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Αυτό. Και, 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 πάει με... σπίτι και σβήνει και τα προηγούμενα. <laughs> <laughs> και ανεβάζει. <laughs> <laughs> ναι, μία φορά. <laughs> Κάθε μέρα ό,τι ανεβάζει <laughs> την επόμενη το σβήνει. Μην το κάνει, εντάξει. Και... και μένα με κρατάει πίσω αυτό. Δηλαδή, όταν μπαίνω στο προφίλ μου στο Instagram, καμιά φορά και απλά έτσι βλέπω. Ε, μένω κολλημένη εκεί πέρα. Και τώρα που τάζωσα και καθάρισα, νιώθω... νιώθω ότι είμαι πιο πολύ στο τώρα. Λέω τώρα τι θέλω να ανεβάσω. Κατάλαβε. Ενώ παλιά έβλεπα νι, τι ανέβαζα μάλλον κάτι τέτοιο να ανεβάσω και τώρα. ναι, όντω, κατάλαβα τι Θέλει απλά να έχει μια εξέλιξη στην οποία δεν θα συνεπηρεάζει το παρελθόν σου. Κάπω έτσι. Ή τουλάχιστον να κάνω κάτι καινούριο. Γιατί άμα κοιτά πάντα το παρελθόν. Τώρα αυτό συγκεκριμένα για τα social media το λέω, για τα post και τέτοια. Ειδικά αφού θέλω να είναι η δουλειά μου και και τα νούμερα παίζουν ρόλο σε αυτό. Ξέρεις, μπαίνεις σε αυτή τη σκέψη, τι πιάνει πιο πολλά likes, παλιότερα. Το σκέφτεσαι κι εσύ αυτό τώρα. Όταν βλέπω, ας πούμε, ή εσένα ή το Ginger ή άτομα που είναι λίγο... Δεν λοιπόν, μπορώ να... Είστε μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, νομίζω. Ναι. Δεν είστε στο μυαλό μου σαν ο κλασικός influencer. Οκ ότι είστε σε ένα παράλληλο σύμπαν λίγο, που είστε λίγο πιο χαλαρά, πιο ωραία, πιο ρόδινα τα πράγματα. Πιο ρόδινα, κατάλαβα. Παιδί, ναι. Πιο feeling myself, α πουμε mm -hmm. Ότι δεν δε το, δε το, σκέφτεστε. Όχι. Εγώ το σκέφτομαι. Απλά. Προσπαθώ να με τρώει Ανά με τρώει. Όταν ανέβασε τα iconic stories με το sex toy σου. Ήμασταν όλοι σε φάση. Τι ανέβασε η Queen. Αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι. Πιο Μα δεν υπάρχει. Η, η παρέα μου. Άντε! Ναι, καλέ. Χαίρομαι. Δε... Να σου πω κάτι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πολύ ταμπού. Mm. Γενικά για τη γυναική σεξουαλικότητα. τι, α πούμε, αυτό εμένα μου φαίνεται ακραίο γιατί παρακολουθώ κυρίω ε, ξένο content που μιλάνε εδώ και καιρό γι' αυτά. Να. Και βασικά τώρα που κι εγώ τα έχω κάνει normalize στη ζωή μου όλα αυτά, μου φαίνεται full φυσικό. Δηλαδή, δεν το σκέφτηκα. Δε... Αλλά ήθελα να μιλήσω για αυτό εδώ και καιρό γενικά. Δηλαδή, από το 18 λέω στο κοινό μου ότι θα σας κάνω βίντεο για τη Το βίντεο. Το έκανα μετά από 3-4 χρόνια, ναι. ας πούμε. Αλλά είναι και λες μέσα τα πάντα. Σχέρω. Πράγματα τα οποία δεν τα συζητάς, ας πούμε, εύκολα. Ναι, ναι. Λέω αρκετά. Όσο open και να είμαστε όλοι, δύσκολα θα πιάσουμε τέτοια ζητήματα. Mm. Κατάλαβε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Απλά και αυτό το έκανα και όταν ξεκίνησα. Έβλεπα. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο, θα σα το βάλω κάτω στην περιγραφή. Εγκεφαλικό. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο, θα σα το βάλω κάτω στην περιγραφή για τη σεξουαλικότητα τη γυναικεία βασικά. Mm. Ε, Αυτή ξέρω. Ναι, για την ώρα. <laughs> αυτό. <laughs> το 18 νομίζω έγινε η σενιόρα Έλληση original. Δεν ξέρω. <laughs> ναι, α πούμε ξεκίνησε να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είσαι πιο πολύ αυτό από ποτέ. Αλήθεια. Αυτό μου Ναι, από τότε που σε είδα στο πάρτι του Τζίντζερ. Ναι. Καλά, μην κλάψει. <laughs> Όντω, ρε παιδί μου, μου φάνηκε ότι βρήκε αυτό που σου ταιριάζει σαν. Ε, ε, αυτό μου βγαίνει. <laughs> αυτό μου το λένε συνέχεια από παλιά. Δηλαδή, επειδή συνέχεια αλλάζω, μου λένε τώρα είσαι πιο αληθινή <laughs> <πιο όλη laughs> από πριν. Τώρα πιο Άρα, κάνει κάτι καλά. Όσο ναι. περνάει ο καιρό, γίνει και πιο εαυτό σου. Ναι, αυτό νομίζω με Happens. τη σεξουαλικότητα έπε, συνέπεσε με την χριστιανοσύνη. Αρκετά συνέπεσε. Δηλαδή, με κρατούσε πολύ φυλακισμένη, αυτό το πράγμα. Ε, σε φάση α, όταν είχα επαφές ερωτικές, ένιωθα λες κι είμαστε τρία άτομα. Ενώ ήμασταν δύο. Εγώ, το άλλο άτομο και, και... ο Θεός. Μα κοιτούσε συνέχεια. Ο Θεό. Άμα σα κοιτούσε, είναι ανώμαλο καταρχά. Ανώμαλο. Πάντα στο Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έχει κάποια λογική αυτό βέβαια. Ε, ούτε εγώ. <laughs> Κοίτανε πολύ. Είναι creepy. Είναι οι τύψει που σε γεμίζουν ότι σε βλέπουν όλοι οι πεθαμένοι και ο Θεό και όλοι σε κρίνουν. Αλλά. Απίστευτο. Είναι τόσο βαθύ αυτό το πράγμα που ακόμα και τώρα νιώθω κατάλληπα του. Δηλαδή έχουν περάσει Τρία χρόνια από τότε που δεν είμαι θρησκευόμενη. Και επειδή ήμουνα για πολλά χρόνια, 15 πόσο ήμουνα... Πόσο ήσουν. Ε, και αυτό είμαι ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω εικόνε εκκλησίες. Επηρέασε καθόλου τη σχέση σου με την οικογένειά σου αυτό... το ότι είπες μία μέρα... Ε, Bye, Jesus. Όχι και τόσο. Αν την επηρέασα ήταν πιο πολύ θετικά, θα έλεγα. Γιατί... Ένιωθα λίγο μια υποχρέωση ότι το κάνω και για αυτού. Όπως ε, ήθελα να είμαι καλή μαθήτρια για να νιώθουν και αυτοί καλά κοινωνικά. Εγώ μόνη μου, έτσι απλά. Ε, ήθελα να είμαι και καλή χριστιανή για να νιώθουν πάλι κοινωνικά και αυτοί καλύτερα. Γιατί είναι το παιδί κατάδες. πρότυπο, ας πούμε. Ναι, και επειδή ήμουν και πρώτο παιδί, είχα και τις αδερφές μου, τις μικρότερες. Το έχω πολύ στο μυαλό μου ότι... Θέλω να είμαι λίγο παράδειγμα προς ε, Γενικά, με ενδιαφέρει full παιδική ηλικία. Ό,τι και να κάνω, θέλω να έχει να κάνει με αυτό... γιατί οι, οι ενήλικε εκπαιδεύονται λίγο πιο δύσκολα. Είναι πιο ριζωμένε οι απόψεις, απόψεις τους και τέτοια. Και ε, αυτό, μου φαίνεται και πιο φαν γενικά... το να ασχοληθώ με την παιδική ηλικία και εφήβους και τέτοια... Αλλά το αφήνω λίγο για πιο, για πιο μετά. Γιατί και εγώ δεν έχω τόσε γνώσει ακόμα. Δεν έχω γνωρίσει ανθρώπου που να με βοηθήσουν σε αυτό. Γιατί είναι ένα έργο που θέλει δουλειά. Δεν είναι όπω τώρα κάνω. Απλά ένα βίντεο ναι. και τέτοιο. Ε, αυτό. Να το καταλήξει πάντω γιατί. Θα βοηθήσει. Ναι, ειδικά στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη σε αρκετά θέματα. Ηδη έχουν αρχίσει πολλέ ομάδε να... στο ίντερνετ. Έχω δει. Που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, επιστήμονε, ψυχολόγοι και τέτοια να βάζουν πράγματα. Ε, τα περισσότερα που μαθαίνουμε στα παιδιά μα ε, όσον αφορά τη σεξουαλική παιδεία. Είναι το δεν κάνει να σε πιάσουν στα ευαίσθητά σου σημεία οποιοδήποτε. Φόβος. Δηλαδή, όλα. ο φόβο το πώ να προστατεύσει τον εαυτό σου ναι. από του άλλου. Ναι. Αυτό ναι. νομίζω μαθαίνουμε. Και αγόρια και κοριτσιά, όταν είναι μωρά. Ναι, ναι. Δυστυχώ. Και αν προσθέσει και όλε αυτέ τι τύψει που είναι ριζωμένε μέσα μα από, τη, από το θρησκευτικό χριστιανικό κράτο. Ε, ναι, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι τελείω διαφορετικό τώρα από ό,τι ήταν στι δικέ μα. Όχι. Να είναι καλά το TikTok. Ναι. Mm. Όντως. mm. Συμφωνώ ότι Σίγουρα έχουν κάνει και πολύ κακό τα social media. Καλά, ναι. Πάρα πολύ κακό, γιατί βλέπει παιδάκια τα οποία θέλουν να βάλουν lip fillers. Εντάξει, άμα το, θε, άμα το θες όντως και θεωρείς ότι αυτό θα σε κάνει να νιώσει καλά, οκ. Okay. Αλλά το... Γυμνάσιο. Ναι, ρε συ. Ή δεν... βάζουν το σώμα τους το γυμνάσιο το δημοτικό. Ναι. Είναι ε, πρώτον επικίνδυνο Δεύτερον, είναι λίγο κρίμα να προσπαθεί συνέχεια να παίρνει επιβεβαίωση και να σεξουαλικοποιήσει τον εαυτό σου από τόσο μικρή ηλικία. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Παθαίνω σοκ γιατί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Α πούμε, στο TikTok. Βλέπουν τι κάνουν οι μεγαλύτεροι, τι έχει νούμερα και απλά το αντιγράφουν. Και. Δεν ξέρω. Είναι λίγο. κι εγώ στεναχωριέμαι. Βέβαια, νομίζω. Κι εγώ αυτό θα έκανα, άμα είμαι στην ηλικία του. Το. Δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Θέλει καθοδήγηση, ρε φίλε, και θέλει να κάτσει και να ασχοληθεί. Όντω, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Και δεν λύνεται με μαλώματα και περιορισμού και τέτοια. Ισχύει. Γιατί το παιδί βλέπει ότι αυτό έχει νούμερα, θέλει νούμερα, κάνει αυτό. Είναι πολύ λογικό. Οπότε πρέπει να κάνει να το εξηγήσει. Δεν είναι λίγο στενάχρονο όμω το ότι η ζωή μα έχει καταλήξει νούμε... να, είναι... να κυνηγάμε τα νούμερα. Όχι taxi. μόνο εμείς οι influencers. Mm. <laughs> Γενικά. Ναι. Και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση το TikTok... που καταλαβαίνω ότι τα σχόλια... απλά κάνουν σχόλια που ξέρουν ότι θα πάρουν like. Δηλαδή... γι' αυτό νομίζω υπάρχει και τόση τοξικότητα... γιατί είναι εύκολο το να πάρεις like... άμα γράψεις κάτι... Κακό. Που, ναι. Και... Ε, δεν υπάρχει πρωτοτυπία στα σχόλια. Δηλαδή απλά βλέπουν τι παίρνει like γράφουν κάτι παρόμοιο. ακόμα και στο σχόλιο, ρε φίλου. Ποιο σχέστηκε να πάρει like στο σχόλιο. Mm. <μυρίζει> ναι, ακόμα και αυτό. Έχει περάσει φάσει που έχει φάει hate στο Ιντερνετ που δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Πάντα προσπαθώ να το διαχειριστώ. Τότε, στο τρίτο έτος, με αυτό το πάρτι και αυτά, ήταν τα πιο δύσκολα γιατί ήταν μισά-μισά. Δηλαδή, τα μισά σχόλια που έπαιρνα ήταν ενθαρρυντικά, τα άλλα μισά αποθαρρυντικά. Και δεν το είχα συνηθίσει αυτό. Δηλαδή, είχα συνηθίσει να είναι το μεγαλύτερο μέρο κομπλέ σχόλια. Και ήταν δύσκολο πολύ. Γιατί ένιωθα όπω ένιωθα και στη δεύτερη γυμνασία, να μην με θέλουν. Έκανα κάτι που μου άρεσε και με έδιωχναν. Ήταν πολύ πληγωτικό. Εσύ, όταν το έκανε αυτό το βίντεο, ήσουν σε φάση θέλω να το Είναι από τα πράγματα. τα πάντα. Οπότε είναι άλλη μια εμπειρία που θέλω να τη μοιραστώ. Γιατί ξαφνικά άλλαξα, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ δεν το σκεφτόμουν έτσι. Απλά αυτό ένιωθα, αυτό έδειξα. Δεν σκεφτόμουν ότι τόσο πολύ διαφορετικό είναι αυτά από αυτά που δείχνω τόσο καιρό. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια συνέχεια σε αυτά που κάνω, γιατί μόνο εγώ ξέρω τι βιώνω. Ισχύει. Και αντιλαμβάνομαι τις συνδέσεις ε, τώρα κάποιο στο Ιντερνετ εννοείται, θα νομίζει ότι από το ένα πηγαίνει στο άλλο και τέτοια, αλλά υπάρχει ροή γενικά. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό μου βγαίνει. Φυσικά και δεν. Καταρχάς νομίζω ότι. Τα βίντεο σου, εγώ στα 18, εγώ στα 19, εγώ στα 20. Εγώ στα... Όχι, ανά δύο χρόνια το κάνεις. Ανά ένα. Ανά ένα είναι. Κάθε ναι. χρόνο. Ε, αυτά τα βίντεο δείχνουν mm. την αλλαγή τη σκέψη σου ανά χρόνο. Mm. Οπότε, αν κάποιο είναι φαν, μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό. Τώρα, κάποιο άκυρο που απλά ήταν το πρώτο βίντεο σου που είδε, yeah. λέει, α πούμε, εντάξει, τι φάση. Αυτό που βλέπω είναι ότι αν δω ένα σχόλιο και είμαι σίγουρο ότι λέει βλακεία, ούτε που μ αγγίζει Γελάω. Δηλαδή, στο TikTok, τα σχόλια που μου κάνουν. Ε, δεν, δεν, με επηρεάζουν σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, ξέρω το μυαλό μου, ξέρω γιατί κάνω, τι κάνω, Πολλά πράγματα τα κάνω απλά για πλάκα και άλλοι τα παίρνουν σε σοβαρά. Πώ Αυτό είναι το χειρότερο, ρε φίλε. Είναι το χειρότερο, όντω. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει δεν με νοιάζει. Γιατί άμα άλλο παίρνει στα σοβαρά την πλάκα, μου, δεν καταλαβαίνει το χιούμορ μου. Ναι. Οκ. Okay. Φουλ σεβαστώ. Ε, αλλά γιατί κάθεσαι και βλέπει. Yeah. Yeah. Τέλο πάντων. Αυτό. Και άμα δω ένα σχόλιο και με πειράξει, κάθομαι και σκέφτομαι γιατί με πειράζει. Μήπω. Έχω είναι σαν να επιβεβαιώνεται μια φωνή που ήδη έχω ίσως... Ναι. στο κεφάλι μου, κατάλαβες... γιατί κι εγώ έχω ανασφάλειε για κάποια πράγματα που λέω... που ανεβάζω... που κάνω... και απλά όταν το ακούω... είναι σαν να ακούω τις φωνές μου συνέχεια. Αφ, μαλάκα, όντως... αυτό είναι το χειρότερο. Yeah. Αυτό είδε ότι πάχινα... αυτός είδε ότι έχω μεγάλη μύτη... αυτός mm. είδε ότι... ξέρω εγώ. Πάντως είχα δει κάπου στο ίντερνετ ότι άμα μιλήσεις και δείξεις όλα αυτές τις ανασφάλειές σου, ε, δεν τις κρύβεις τέλο πάντων, βλέπεις άμα ο άλλος θέλει να σε θεραπεύσει ή θέλει να σε κατασπαράξει. Δηλαδή, εγώ και γι' αυτό νιώθω άνετα να το κάνω αυτό, γιατί το κάνω και υπάρχει αυτή η μερίδα που όταν δείχνω τις ευαισθησίες μου και τέτοια με κράζουν και θέλουν να, να με πατήσουν κι άλλο, αλλά υπάρχει και άλλη μερίδα που μου λέει: και εγώ έτσι νιώθω. Χαίρομαι που το μοιράζε. Δεν νιώθω μόνη μου με αυτά που λε. Οπότε βλέπει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Ποιο. Το ότι βλέπει ο κόσμο ότι. Επίχει... αυτό που έχει θέμα, ίδιο με το δικό σου, α πούμε. Ναι, ναι. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο του και ότι δεν ήρθε και το τέλο του κόσμου. Ναι, ναι. Όντω. Πιστεύω ότι είσαι από του λίγου YouTubers που αυτό που είσαι στο YouTube είσαι και στην πραγματικότητα. Mm. Δεν θεωρώ ότι έχει περσόνα. Mm -hmm. Οι Περισσότεροι, το, το, έχεις δει και εσυ mm -hmm. επειδή ξέρεις πολλούς Έλληνες YouTubers, οι περισσότεροι είναι με περσόνα. Ναι. Αλλά είναι συνειδητά. Ένας τρόπος, ναι, συνειδητά και είναι και ένας τρόπος να καλύψεις λίγο τι. να κρατήσεις πράγματα για σένα. Ναι, εσύ ναι. είσαι εσύ, 100%. 100%. Ε, ναι, εσύ το έχεις ξέρω. καταλάβει αυτό. Ε, ναι, λίγο. Βασικά, ε, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, αυτή ήταν, αυτό, αυτή ήταν η περσόνα που ήθελα να έχω. Οπότε Γιατί θα ήταν πιο εύκολο για μένα, κατά... Ναι, <laughs> ναι. Ε, αυτό το λέγει και η αίμα. Ότι δεν μπορούσε να κάθεται και να υποκρίνεται ή να, κρύ, να κρύβει πράγματα, γιατί ήταν, είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω... Κοίτα, γενικά κάνω πολύ έντυπτα βίντεό μου οπότε υπάρχει μια λογοκρισία πάντα ναι. απλά κρατάω κι εγώ τα πιο φαν μου, τα πιο ανάλογο το τι νιώθω και γενικά όλοι είμαστε τόσο πολύ πλευροί Ισχύει, οπότε ναι. δηλαδή και με το γόρι σου αλλιώς, με την οικογένειά σου αλλιώς στο ίντερνετ αλλιώς στο TikTok αλλιώς, στο YouTube αλλιώς στη σχολή αλλιώς όλοι έχουμε περισσότερες παντού ξέρω εγώ οι και... αγαπημένες περισσότερα ποια είναι αυτή τη στιγμή, η... λοιπόν, να πω τρεις. Η ναι, Doja I... η Ριάννα και η Emma Και η Best Dressed. Η, η την αγαπώ, ενώ από τις δικέ σου περσόνες. Αλλά και αυτό μου άρεσε okay. <laughs> η απάντηση. Από τις δικέ μου... Πότε νιώθεις πιο πολύ αυτό σου, ρε παιδί μου? Όταν... Ε, όταν mm. έχω πλάκα, δηλαδή δείχνω ότι όταν υπάρχει μεγάλες, μεγάλες αντιθέσεις σε αυτά που λέω, δηλαδή Βιώνω κάτι full χάλια και μετά το παίρνω full στην πλάκα και λέω. Mm. Κατάλαβε. Κατάλαβα, ναι. Αυτό. Όταν γελάσει κηδεία, α πούμε. Κάτι τέτοιο. <laughs> ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. <laughs> Όχι, είναι ένα τρόπο να αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. <laughs> Η Σινιόρα άλλη μου την έπεσε μόλι στο στούντιο. <laughs> Όσο δεν ακούγατε. Mm. Σενιόρα, έχεις κάνει τρελό glow up. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Που το πρόσωπό σου είναι ολό ίδιο τόσα χρόνια. <laughs> Όχι, με την καλή έννοια. Έφυγε η παιδικότητα, αλλά δεν είναι ότι έχει αλλάξει το πρόσωπό σου δραματικά. Mm. Έχει φύγει απλά η παιδικότητα. Και έχει γίνει μια σεξι γυναίκα. <laughs> μεγάλη. Mm -hmm. Όχι μεγάλη. Ενήλικη. <laughs> <laughs> Ωραία. Εκτό από αυτά, τίποτα. Βίντεο στο YouTube, κάνει και το podcast σου. Yes. Και, και DJ σπα... παίζω. Α, ναι, παίζει και. Τη... Όντω, φίλε, όντω. Ναι, Μαριτέλ. και είσαι καλή την ε, περνάει ο κόσμο καλά, νομίζω και αυτό μετράει. Ε, εντάξει, τεχνικά απλά κάνω αλλαγέ. Δεν. Ε, διαλέγω τραγούδια ουσιαστικά. Από όλα δηλαδή είναι το πιο ευχαριστό σου να φανταστώ. Γιατί ε, είναι εκείνη την ώρα και τέλο. Ναι, 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 μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσουν τα πάρτι. Οπότε είναι γαμάτο να επιλέγω τη μουσική που θέλω να ακούω. Και γενικά χορεύω, κάνω. Ό,τι κάνω στο πάρτι το κάνω. Πάμε, Ελισάβετ μου, στι ερωτήσει του κοινού από το Instagram. Yes. Φυσικά. Φαντάζα μου έλεγε όχι. Τι θα έκανα. Ωραία, αυτό ήταν το κρίμα. Ε, ωραία. Κανένα tip για body positivity και αυτοπεποίθηση που θεωρείς βοηθητικό. Το body positivity δεν μου πολύ αρέσει σαν όρο. Προτιμώ το body neutral. Ουδέτερο. Γιατί Θεωρώ ότι το σώμα είναι κάτι που ίσως έχουμε δώσει και υπερβολική αξία. Και γενικά το χρησιμοποιούν, ειδικά το γυναικείο σώμα, εμπορευματοποιείται πάρα πολύ και τέτοια. Και μπαίνουμε και εμείς στη δικασία να πουλήσουμε το σώμα. Τέλος πάντων, που δεν το κατακρίνω καθόλου, αλλά το να νιώθεις απλά ότι αυτό είναι το σώμα μου και τσιλ, θα έχει και τις τραγάδε και τα τέτοια. Δηλαδή, άμα βγεις έξω στην παραλία, Όλοι κάτι έχουν. Αυτό το positive, okay. Δεν πολυταυτίζομαι με αυτό. Mm, δεν ξέρω καμιά συμβουλή αυτό. Θα, θα σου έλεγα να ψάξεις πιο πολύ για το body neutral. Με αυτό μου αρέσει. Και επειδή γενικά το σώμα μας αλλάζει συνέχεια. Δεν γίνεται και μη συνέχεια να αλλάζει το άμα νιώθουμε θετικά ή αρνητικά με το σώμα μας. Δηλαδή, άμα απλά αποδεχτείς ότι το σώμα σου θα αλλάζει συνέχεια. Ε, και ανάλογα με την ψυχολογία σου, αυτά που τρως, τις ανάγκες σου... Ε, δεν χρειάζεται συνέχεια να νιώθει θετικό και whatever. Ή, βέβαια, δεν χρειάζεται και συνέχεια να νιώθει αρνητικό. Όχι, εννοείται. Να σου πω λίγο προσωπική εμπειρία. Ναι. Εγώ τόσα χρόνια ήμουν σε φάση κάποια στιγμή. ζωή μου πρέπει να κάνω γυμναστική, πρέπει να κάνω διατροφή, πρέπει να κάνω γυμναστική. Δεν μου άρεσε ποτέ. Μπορεί να ήμουν στα πιο χαμηλά μου κιλά και ήμουν σε φάση. Ε, έχω ακόμη κιλιά, φαίνεται ακόμη κιλιά μου, τα μπράτσα μου, τα μπούτια μου, κατάθλιψη, τρίχε μου. Ε, γιατί έχω γεννηθεί τριχωτή. Αυτό είναι. Πολύ κλασικό στι μελαχρινέ. Όλοι νομίζω θυμόμαστε τον εαυτό μα, δημοτικό, να κλαίμε με τις τρίχε στα πόδια. Πουρε, φίλε, ένα και παιδάκι. Εδώ. Και εδώ, Πες, επειδή χρειαζόταν να φορέσουμε φούστα, α πούμε, γιορτέ. Ε, το θεωρώ τόσο τραγικό, 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 τραγικό και στενάχωρο. Ένα παιδάκι να κλαίει και να στενοχωριέται γιατί έχει τρίχε στα πόδια και να είναι. παρακαλάει τη μάνα του να του ξηρεί τα πόδια. Γιατί ζούμε σε αυτή την κοινωνία που είναι κατεστραμμένη, ρε φίλε. Mm. Έχω, το έχω ζήσει κι εγώ να κλαίω και να έβαλα την αδερφή μου τετάρτη δημοτικού και μου ξηρεί τα πόδια χωρίς να το πούμε στη μάνα μου. <laughs> Θυμάμαι και εμένα να κλαίω και να υποφέρω. Συζητάω τώρα και με άλλους ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα σαν παιδιά ή που βλέπουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και λέω, ρε φίλε, ήμασταν παιδάκια πρώτον. Που ένα παιδάκι δεν θα έπρεπε να τον νοιάζει η τρίχα στο πόδι. Ούτε η κυλίτσα. Είσαι παιδί! Mm. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι πολύ διαστρεβλωμένη θεωρεί, η θεωρητική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μα με βάση τα, αυτά που βλέπουμε στα social media. Λοιπόν, δυσμόρφια. Ναι. Mm. Κοίτα, γενικά. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε οπτική για το σώμα μα πώ είναι όντω από όλε τι γωνίε και τέτοια. Μόνο οι άλλοι θα το βλέπουν αυτό. Εμεί τι, μόνο από καθρέφτε και άραγε. Ή από πάνω, το χειρότερο. Τι, και από πάνω. Και από πάνω. Δεν το βλέπει. Ναι. Κοιτάξτε. Εμένα με νοιάζει περισσότερο πώ νιώθω, όχι πώ φαίνομαι. Κατάλαβε. Γιατί μπορεί ακριβώ να είναι ίδιο το σώμα μου, μια μέρα και μια άλλη να είναι το ίδιο. Και μια να νιώθω τέλεια και την άλλη αλ... χάλια. Οπότε είναι απλά αυτό. Πώς νιώθω, τι φοράω... Απλά το, το λάθος μας είναι ότι δεν έχουμε καθόλου επαφή με το σώμα μας. Mm. Δηλαδή, δεν μας βλέπουμε πολύ γυμνούς. Είναι πάντα καλυμμένο το σώμα μας. Οπότε έχουμε... Θεωρώ ότι είμαστε αποκολλημένοι λίγο. Οκ, okay, κατάλαβα. Και με διατροφή και τέτοια... Ναι. που δεν αντιλαμβανόμαστε πώς μας κάνουν τα φαγητά, αν αισθανόμαστε ναι. και μετά τι... Τη... Συμβαίνει. Που τα χάλια φαγητά, θερμι, όχι θερμιδικά τόσο, με πολλά λιπαρά κορεσμένα και όλα αυτά, σου, σου δημιουργούν κατάθλιψη. Πολύ σημαντικό. Yes. Εκτό από όλα τα άλλα. Και γενικά αυτό είναι ένα τύπο να προσπαθεί να σε γυμνώσω στο σπίτι σου, να πάω μπροστά στο καθρέφτη. Να δει λίγο το σώμα σου, ναι. να καταλάβει ότι αυτό mm. που είχε πει, ας μου, αυτά, είναι τα πόδια μου. <laughs> Ήτανε, μπορεί να χλεβάστηκε πολύ αλλά ήταν αλήθεια δεν το συνειδητοποιεί ο κόσμο ότι this is me με αυτό πρέπει να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου αυτό πρέπει να αγαπήσω πρέπει να το προσέχω πρέπει να το προσέξω, πρέπει να το αγαπήσω Τέλο πάντων πάμε στην επόμενη ερώτηση Έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο χιδέο περιστατικό με άντρα ναι καλησπέρα πολύ εύκολη ερώτηση από το δημοτικό γενικά που απλά τα αγόρια με βαρούσαν στον κόλλο μου και με έπιαναν έτσι και μας κυνηγούσανε. Και εμένα μ' άρεσε απλά επειδή μου δίνανε σημασία έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή ένιωθα άβολα τέρμα. Αλλά... Ε, έλεγες ότι οκ. Okay. Τουλάχιστον ασχολείται μαζί μου. Γιατί... Απέσιο είναι αυτό που μας έχει εντυπωθεί και αυτό στο μυαλό. Εδώ, ναι, όντως. Και εντάξει, σε κλαμπ και τέτοια που σε κουφτώνουν και δεν το ξέρει, δεν, δεν βλέπεις ποιο, τι γίνεται. Και στο δρόμο μου είχε συμβεί ένα σκηνικό που ένα τυπά μπήκε μαζί μου στην πολυκατοικία. Εγώ δεν φώναξα ποτέ, δεν έκανα τίποτα. νομίζω ότι άμα είμαι ευγενική μαζί του θα φύγει. Και μου λέγει One kiss, one kiss. Ήρθα έτσι κοντά μου, πήγα να με φιλήσει, με στο στήθο και πήγα να με βάλει στο σανσέρ. Και εγώ απλά τον είδα από μακριά και επειδή ήμασταν ίσα στο ύψο, λέω εντάξει δεν θα μου κάνει τίποτα και να μου κάνει κάτι τον έχω. Αλλά μπα. Πάλι πάγωσα και. Και όταν πήγε να μου πάρει το κινητό, νευρίασα. <laughs> Γελάω όλα, λολ. Ναι, δηλαδή καταπατάμε, καταπατάνε το σώμα μα και δεν κάνουμε κάτι. Και όταν πήγα να πάρω το κινητό, εκεί νευρίασα και είχε μια τσάντα. Και πήγα να το κάνω έτσι να, και καλά να τον πνίξω. Και έφυγε. Γενικά προτάρηση ήταν. Δεν ξέρω τη φάση. Ελπίζω να μην το ξανά κάνει κιόλα. Κι εγώ. Και μετά έτρεμα για μισή ώρα. Και ναι, ήταν περίεργα. Επίση έχω νιώσει χιδεότητα και καταπα. Καταπα. Ναι. Και σε ερωτικέ σχέσει που είχα, γενικά, χιδέα. Απλά έτσι άβολο ότι μου φέρτε λε και είμαι κάτι που δεν νιώθω εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις. Δεν ξέρω. Ναι. Γενικά, γίνεται μέσα στη σχέση σου ο άλλος να. Δεν είναι α πούμε ότι. Εντάξει, η ήταν. Δεν την κακοποίησε σεξουαλικά. Mm. Ήταν Σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί δεν μα βλέπουν όλοι, μα ακούνε κιόλα. Σε πολλά εισαγωγικά. Ότι εντάξει, αφού τα έχουνε, πάντα το σεξ είναι συνεννητικό. Ναι, τυχή, ναι, που, ναι. Τα, που Ακούμε και αυτέ τι μαλακίες Ότι δεν γίνεται να σε κακοποιεί σεξουαλικά ογκώμενό σου. Που είναι το, Όχι, το, το χειρότερο ναι, ναι. ψέμα, α πούμε. Άσε. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή για σένα, Αυτή την ερώτηση την ακούω από μικρή. Και όσο μεγαλώνω, δεν με ενδιαφέρει. Το ξεχνάω το νόημα τη ζωή και απλά ζω. Η αλήθεια είναι. Και... Μ, απλά είμαι εδώ, είμαι κάποια και θέλω να κάνω πράγματα, προσπαθώ να τα κάνω. Αυτό. Οκ, okay, ε, πολύ λογικό μου <laughs> <laughs> Κοίτα, γενικά, ρε, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι νόημα έχει η ζωή σου για σένα. Γιατί, α, ωραία. Ε, okay, τον... κατάλαβα τι να ναι. Ναι, για κάποιους το νόημα της ζωής σου είναι να βοηθάνε. Mm. Για κάποιους το νόημα της ζωής τους είναι να αγαπιούνται. Ή να αγαπάνε. Mm -hmm. Ή να έχουν λεφτά. Mm. Αλλά για έναν πιο μέσο άνθρωπο θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το λόγο που ζεις. Και αργεί να το βρεις. Ίσως και αυτό σε βοηθούσε η θρησκεία. Θα ήταν περήφανος για σένα ο, δε... ο σου. Θα, θα ήταν κάτι που δεν περίμενε, ναι. Άλλα φανταζόμουν, άλλα συνέβησαν. Αλλά νομίζω θα ήταν... Θα χαιρότανε, γιατί... Μ, όπως κι εγώ τώρα σκέφτομαι πως θέλω να είμαι σε 30 χρόνια γι αυτό με τραβάει προς τα εκεί, κατάλαβες. Το ίδιο νομίζω θα συνέβαινε. Ναι, κατάλαβες. Κατάλαβα. Κάτι τέτοιο. Ήθελες να γίνεις παπαδιά. Όχι <laughs> παπαδιά, πώς λέγεται. Καλόγρια. Mm. Μοναχή. Φίλε, πώς θα την Καταρχήν, ήμουν ερωτικά απογοητευμένη, πρώτον. Και δεύτερον, λέω, αφού ο Χριστός είναι ο καλύτερος από όλους τους άντρες και τους ανθρώπους, κυρίως τους άντρες, γιατί ήμουν απογοητευμένη από τον αντρικό φίλο. Ναι. Θα παντρευτώ αυτόν. Λύθηκε το θέμα. Αυτό ήταν το podcast, ώρα. Εύχομαι να πέρασε καλά. Πέρασα καταπληκτικά. Έτσι Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνο. Και μιλάμε μια μισή ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και που μιλήσαμε έτσι ένιωσα ότι σε γνώρισα λίγο παραπάνω βέβαια Νομίζω ότι επειδή και εγώ σε παρακολουθώ χρόνια ότι τελικά σε ξέρω Αυτό είναι το creepy Αλλά εντάξει να πάτε να κάνετε follow τη Ενιόρα Και like Και subscribe Και comment Yes. Πρέπει But να πει κάτι toxic για να κλείσουμε comment, please. Όχι τόξικο comment, δηλαδή για το Θεό ωραία. Με το αριστερό mm. Ποιοι, Κάνει κάποιο το αυρό του με το αριστερό Η καθολική Ή το έχω στο μυαλό μου Νομίζω αυτό. θα σε γελάσω Δεν ξέρω, βαριέμαι ε, Πρέπει να πει κάτι για να κλείσουμε Να πάτε σε πάρτι παιδιά Άμα κάνουμε πάρτι να έρθείτε Και Η παρέα με πανσέξουαλ Είναι πολύ ωραία